κάνουν ό,τι θέλουν. Ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν ανατείναξαν αγωγό αερίου σε περιοχή που ελέγχουν οι Κούρδοι στη Συρία. Ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν λοιπόν ανατείναξαν έναν αγωγό φυσικού αερίου στην περιοχή της Συρίας που ελέγχεται από Κούρδους βορειοανατολικά μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης. Αυτό ανέφερε μια πηγή που ελέγχει την κατάσταση στην περιοχή, αναφέροντας πως η ανατείναξη του αγωγού έλαβε χώρα την Πέμπτη. Το συμβάν αποτελεί επιβεβαίωση πως πολλές ομάδες της περιοχής εκμεταλλεύονται τις εντάσεις που δημιουργούνται μεταξύ Ισραήλ, Χαμάς και Χεζμπολάχ για να προκαλέσουν επεισόδια σε διάφορες εγκαταστάσεις, κτίρια και υποδομές της Μέσης Ανατολής. Πιο συγκεκριμένα, ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν ανατείναξαν αγωγό φυσικού αερίου κοντά στην υποδομή φυσικού αερίου Κονόκο, δήλωσε το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο υπεύθυνος αυτής της υπηρεσίας, ονόματι Ραμίρ Αμπντέλ Ραμάν, δήλωσε πως η έκρηξη σημειώθηκε πολύ κοντά σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση. Οι συμμαχικές δυνάμεις, ηγούμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μπήκαν στην Συρία το 2014 για να πολεμήσουν το ISIS, έχουν εγκαθιδρύσει αρκετές βάσεις στην Συρία, συμπεριλαμβανομένης μία στο πεδίο πετρελαίου Αλομάρ, το μεγαλύτερο της χώρας. Βάση των Αμερικανών υπάρχει και στο πεδίο φυσικού αερίου Κονόκο, το οποίο βρίσκεται επίσης σε επικράτεια που ελέγχουν οι Κούρδοι. Πάνω από το σημείο της έκρηξης ανυψώθηκαν φλόγες, ανέφερε η υπηρεσία με έδρα την Βρετανία, η οποία διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο πηγών εντός της Συρίας. Βέβαια, προστίθεται πως δεν υπήρξαν απώλειες. Την Τετάρτη, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, δήλωσε πως κατέριψε 2 drones και προκάλεσε ζημιά σε 1/3 στο Ιράκ μέσα σε διάστημα 24 ώρων, ενώ πρόσωπο στις συμμαχικές δυνάμεις υπέστησαν μικρούς τραυματισμούς σε ένα σχετικό περιστατικό. Οι Αμερικανοί δεν διευκρίνησαν ποιος εκτόξευσε αυτά τα drones, ωστόσο πρόσφατα ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν είχαν απειλήσει να επιτεθούν αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ εξαιτίας της υποστήριξης της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ στον πόλεμό του με την Χαμάς. Οι επιθέσεις στο Ιράκ και στη Συρία ήρθαν μετά την επίθεση σε ένα νοσοκομείο της Γάζας, η οποία άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς την Τρίτη. Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για το εν λόγω πλήγμα, ωστόσο η Ιερουσαλήμ ανέφερε πως μία άλλη ένοπλη ομάδα της Παλαιστίνης ήταν υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.